Ubisoft φαίνεται πως έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια μια ετήσια επίσκεψη στον συναρπαστικό κόσμο του Assassin's Creed. Έτσι, μας παραδίδει και φέτος, την ίδια σχεδόν ημερομηνία, το νεότερο μέλος της σειράς, με την ονομασία Assassin's Creed Revelations. Η πλοκή του παιχνιδιού συνεχίζεται από εκεί που την αφήσαμε στο Assassin's Creed Brotherhood. Το μυαλό του Desmond έχει καταρρεύσει από τα συνεχή ταξίδια στο παρελθόν μέσω του Animus, μια συσκευή με την οποία βιώνει τις αναμνήσεις των προγόνων του. Για την προστασία του, οι Assassins τον μεταφέρουν σε μια ασφαλή περιοχή μέσα στον κόσμο του Animus, όπου ο ήρωάς μας ανακαλύπτει πως για να σωθεί θα πρέπει να συνεχίσει να βιώνει τις αναμνήσεις μέχρι τέλους. Έτσι, θα μεταφερθούμε μάλλον για τελευταία φορά στη σειρά στο σώμα του Ezio Auditore και μάλιστα αρκετά χρόνια μετά τα γεγονότα των προηγούμενων δύο παιχνιδιών. Η κυρίως δράση του παιχνιδιού εξελίσσεται αυτή τη φορά στη μεγαλοπρεπή Κωνσταντινούπολη, το σωτήριο έτος 1511 μετά Χριστόν. Ο πυρήνας του gameplay είναι και εδώ παρόν και σχεδόν ανέπαφος, με όλα τα γνώριμα χαρακτηριστικά που καθιέρωσαν τη σειρά. Συνεχές τρέξιμο, σκαρφάλωμα και ακροβατικά, παρκούρ στα κτίρια και τις στέγες, δυνατές μάχες και φυσικά μπόλικες στιγνές εκτελέσεις. Όπως και στα προηγούμενα Assassin's Creed, μετακινήστε μέσα στην πόλη ακολουθώντας τα εκάστοτε checkpoints, τα οποία αντιστοιχούν στις διάφορες αποστολές σας. Η δράση παρουσιάζει αρκετή ποικιλία, αφού θα λάβετε μέρος σε δολοφονίες, κυνηγητά, μάχες, παρακολουθήσεις, εντοπισμό στόχων και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Υπάρχει και μια μεγάλη πληθώρα από side missions, χωρίς όμως να παρουσιάζουν πάντα το ανάλογο ενδιαφέρον. Επίσης, για μια ακόμα φορά έχουμε και αποστολές εξερεύνησης, όπως στις χαρακτηριστικές κατακόμβες. Ως Master Assassin, ο Ezio αποκτά μαθητές στην Κωνσταντινούπολη, τους οποίους και αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει. Οι νέοι αυτοί Assassins μπορούν ανά πάσα στιγμή, εάν τους καλέσετε, να σπεύσουν να σας βοηθήσουν, δολοφονώντας το στόχο που έχετε υποδείξει. Ακόμα, μπορείτε να τους στείλετε σε αποστολές σε όλη την Ευρώπη, έτσι ώστε να ανέβουν level και φυσικά να αυξήσουν την επιρροή του τάγματος των Assassins. Μπορείτε και φέτος να πάρετε υπό τον έλεγχό σας διάφορες περιοχές της πόλης που ελέγχουν οι εχθροί σας, πυρπολώντας τον πύργο της φρουράς. Το νέο στοιχείο σε αυτή την πτυχή του παιχνιδιού είναι πως οι εχθροί σας επιχειρούν να ανακαταλάβουν τις περιοχές αυτές και έτσι περνάμε σε ένα mini game τύπου Tower Defense. Εδώ παίρνετε το ρόλο του στρατηγού έτσι ώστε να αποθήσετε τους αντιπάλους από την περιοχή. Σε γενικές γραμμές, αυτό ίσως είναι και το πιο βαρετό κομμάτι του παιχνιδιού, αφού εκτός του ότι είναι λίγο άσχετο με τα υπόλοιπα πράγματα που κάνετε, δεν προσφέρει και καμία τρομερή συγκίνηση. Εκτός από τον Ezio, στο Assassin's Creed Revelations υπάρχουν αποστολές που χειρίζεστε τον Altair, τον ήρωα του πρώτου τίτλου της σειράς. Οι αποστολές αυτές παρουσιάζουν ποικιλία και συμβάλλουν στην ατμόσφαιρα αλλά και την πλοκή του παιχνιδιού. Οι εκπλήξεις όμως δεν τελειώνουν εδώ, αφού υπάρχουν και ορισμένες αποστολές όπου χειρίζεστε τον Desmond, στο ονειρικό περιβάλλον του Animus. Εδώ μεταφέρεστε σε πρώτο πρόσωπο και το gameplay θυμίζει αμυδρά το Portal. Μπορεί και αυτές οι αποστολές να ακούγονται κάπως άσχετες με την κύρια δράση, αλλά εκτός του ότι περιέργως δένουν με την ιστορία, αν αναλογιστούμε το σημαντικό ρόλο που παίζει ο Animus, είναι και προαιρετικές. Εάν δεν σας αρέσουν, πολύ απλά μπορείτε να τις παρακάμψετε. Μια νέα προσθήκη στο παιχνίδι είναι η Hookblade, η οποία ουσιαστικά είναι ένας μεταλλικός γάντζος στο δεξί σας χέρι. Όταν σκαρφαλώνετε, σας δίνει τη δυνατότητα να πιάνεστε από υψηλότερα σημεία, ενώ μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να γλιστράτε πάνω σε σκοινιά που ενώνουν τις οροφές της πόλης. Επίσης, υπάρχει διαθέσιμη μια μεγάλη ποικιλία από βόμβες, τις οποίες μπορείτε να κατασκευάσετε και οι ίδιοι με υλικά που μαζεύετε. Τα υπόλοιπα όπλα είναι τα γνωστά της σειράς και περιλαμβάνουν σπαθιά, τσεκούρια, χατζάρες, στιλέτα, crossbows, πιστόλια και άλλα. Ο χειρισμός δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα σε σχέση με τα προηγούμενα, έτσι οι παλιοί παίχτες θα βρεθείτε στο στοιχείο σας. Το σύστημα μάχης είναι μια από τα ίδια και μπορείτε σχετικά εύκολα να ξεπαστρέψετε τους υπερδιπλάσιους εχθρούς. Με τα λεφτά που κερδίζετε, μπορείτε να αγοράζετε αντικείμενα και upgrades από τα καταστήματα, αλλά και να αγοράσετε τα ίδια τα κτίρια και να κάνετε ανακαινήσεις. Ακολουθώντας τα χνάρια του προκατόχου του, το multiplayer mode του Assassin's Creed Revelations πραγματικά εντυπωσιάζει. Στο νέο Deathmatch πρέπει να εντοπίσετε και να εξολοθρεύσετε τους αντιπάλους Assassins. Νέα επίσης προσθήκη είναι και το Artifact Assault, στο οποίο δράτε ομαδικά, κάτι σαν το Capture the Flag. Επιστρέφουν επίσης τα γνωστά modes όπως το Wanted Mode,
όπου πρέπει να εντοπίσετε και να σκοτώσετε έναν συγκεκριμένο στόχο για να προχωρήσετε στον επόμενο. Η ποιότητα των γραφικών κυμαίνεται στα γνωστά υψηλά στάνταρ που μας έχει συνηθίσει η Ubisoft. Η Κωνσταντινούπολη είναι εξαιρετικά σχεδιασμένη, ενώ δεν λείπουν και οι πιστές αντιγραφές μνημείων, όπως η Αγία Σοφία, που αποτελούν trademark της σειράς. Το οπτικό αποτέλεσμα σε γενικές γραμμές είναι εντυπωσιακό. Η μουσική είναι ξανά καθηλωτική. Το voice acting είναι πολύ δουλεμένο και οι διάλογοι εύστοχοι. Να σημειώσουμε εδώ ότι για πρώτη φορά σε παιχνίδι θα ακούσετε τόσο πολλά και σωστά ελληνικά, αφού το ελληνικό στοιχείο ήταν έντονο στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης. Το Assassin's Creed Revelations, παρόλο που μας αφήνει μια μικρή αίσθηση επανάληψης, συνεχίζει την υψηλών προδιαγραφών σειρά της Ubisoft και μας χαρίζει ακόμα μια συναρπαστική εμπειρία. They are now.